έγραψε το Μαυρόπουλο προπονητή των Αγίων Αναργύρων Ελευσίνα απέναντι σε ένα ντέρμπι σήμερα με τον Ερμίανο Λεωσίων. Το πήρε το τρίποντο. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια, κύριε Μαυρόπουλε, πώς είδατε το παιχνίδι και αν το περιμένατε έτσι. Καταρχήν θεωρώ ότι παίξαμε μία από τις καλύτερες ομάδες της κατηγορίας. Είναι πολύ οργανωμένη. Έχει πολύ ποιοτικούς παίχτες, ένα πλήρες ρόστερ. Περιμέναμε ότι θα γίνει ένα δύσκολο παιχνίδι. Από εκεί πέρα, εμείς προετοιμαστήκαμε κατάλληλα όλη την εβδομάδα. Αυτό που θέλω να σταθώ σε δύο σημεία. Στο ένα είναι ότι η ομάδα μας σήμερα, η ομάδα μου συγκεκριμένα, αγωνίστηκε με τέσσερις αμυντικούς, οι οποίοι όλοι είναι κάτω των 16. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτός η ομάδα που πρωταγωνιστεί να έχει τόσο νεαρούς, ειδικά κεντρικούς αμυντικούς, όπως και όλο το ρόστερ. Και το μόνο κακό που αποκομίσαμε είναι 2-3 τραυματισμοί, οι οποίοι θα δούμε στην εβδομάδα πώς θα αποκατασταθούν. Από εκεί και πέρα ήταν μια νίκη, όπως οι υπόλοιπες. Συνεχίζουμε. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα μπροστά μας. Τα κεφάλια κάτω και συνεχίζουμε. Είναι ένας μαραθώνιος. Μου κάνει φοβερή εντύπωση με το ρέφερι, ο οποίος πραγματικά δεν έβγαλε ούτε μια κίτρινη κάρτα απέναντι σε ένα παιχνίδι που από ό,τι είδα εγώ ήταν στη δύναμη και όποιος έβαζε τον γκολ θα κέρδισε. Εσύ πώς το είδες αυτό και πώς είδες η διαιτησία του? Δεν είναι η δουλειά μου να σχολιάσω το τι έκανε. Δεν σχολιάζουμε αρνητικά. Όχι, ναι, τις κάρτες. Κατάφερε να το κρατήσει χωρίς κάρτες. Αν είναι λάθος, σωστό. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο ατύχημα ή κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Από εκεί και πέρα, συγχαρητήρια στον διαιτητή και σε όλη την τριάδα. Θέλω να μου πεις για τη συνέχεια. Έρχεται το επόμενο παιχνίδι που και αυτό είναι τέρμπι. Είσαι και σε αυτό τώρα, από εδώ και πέρα θα δεις τα πλάνα σου και αν έχεις τραυματισμούς. Είμαστε μια ομάδα που για μας είναι όλα τέρμπι. Έχουμε ένα μεγάλο ρόστερ, πρέπει να παίξουν όλα τα παιδιά. Είναι νεαρή ηλικία, πρέπει να διαχειριστούμε περισσότερο τους χαρακτήρες των παιδιών. Και αυτές οι νίκες θέλουν πολύ σωστή διαχείριση και καλή, γιατί μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ. Πού την αφιερώνεις αυτή τη νίκη? Σίγουρα στους παίχτες μου, γιατί αυτοί κάνουν τα πάντα. Εγώ κάνω ό,τι μπορώ με τις γνώσεις μου. Αυτοί από εκεί πέρα βάζουν την πινελιά τους και τον υδρότα τους και τη δύναμή τους και τα πάντα όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω τι θα ήθελε να πει στο φιλαθλό κόσμο. Το φιλαθλό κόσμο του Ελευσίνας. Θέλω να πω ότι οι προσπάθειες όπως και του Ερμή, όπως και τη δική μας ομάδα, αλλά όπως και του Σκορπιού που παίζουμε την επόμενη αγωνιστική, που στηρίζεται σε νεαρά παιδιά, σε νεαρούς παίχτες και νεαρό ρόστερ, θα πρέπει να στηρίζονται αυτά τα παιδιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαυρόπουλε, να είστε καλά. Έχουμε κοντά μας τον Άνθιμο Καψή. Θέλω να μου πεις δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι και αν το περίμενες τόσο δύσκολο απέναντι σε αυτή την ομάδα που λέγεται Ερμή Άνω Λιωσίων. Παίξαμε πολύ καλά. Ναι. Μπορούσαμε καλύτερα. Καλή ομάδα Ερμής. Θα συνεχίσουμε έτσι. Σε έκανε αλλαγή και αμέσως η ομάδα ανέβηκε κι άλλο. Αυτό ήταν μέσω σχέδιο? Ναι, όλα μέσα στο σχέδιο είναι. Του coach, έτσι. Ναι, του coach. Οι σχέσεις με τον coach είναι καλές? Είναι πολύ καλές. Είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Θα συνεχίσουμε έτσι και θα πάμε πρωτάθλημα. Αν θυμάμαι να σε ρωτήσω, είναι καλό το κλίμα εδώ στην ομάδα? Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Είμαστε όλοι ενωμένοι και προσπαθούμε για το καλύτερο. Βλέπω πολλούς πιτσιρικάδες στη δικιά σου ηλικία. Ναι. Αυτό οφείλεται στην καλή παρέα που έχετε? Ναι, και στην ομάδα που θέλει να ανεβάσει από τις ακαδημίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θυμάμαι, καλή συνέχεια. Γεια σας. Έχουμε κοντά μας ο Σαμονάκη Ιωάννη. Ιωάννη, πραγματικά είσαι και από το Ηράκλειο της Κρήτης. Όχι, είναι ο Ηράκλειο. Κρήτη, έτσι. Θέλω να μου πεις, πήρατε ένα σπουδαίο τρίποντο. Πραγματικά θα κρινότανε, φαινότανε όποιος βάλει τον γκολ. Καταφέρατε και το βάλατε εσείς. Μετά έδειξαν πραγματικά τα δόντια του Ερμής Άνω Λιωσίων. Είχε τρεις ευκαιρίες που ο τερματοφύλακας σας έβγαλε ακέραια. Θέλω να μου πεις αν το περίμενες έτσι, αν είσαι ευχαριστημένος από την απόδοσή σου και αν η ομάδα πετυχαίνει σιγά σιγά τους στόχους της. Πραγματικά ξέραμε εξ αρχής ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Όλη τη βδομάδα δουλεύαμε πάνω σε αυτό. Το παιχνίδι πήγε πολύ στη δύναμη, αθλητικά, ποδοσφαιρικά στη δύναμη. Όποιος φαινόταν μέσα από το παιχνίδι ότι όποιος έβαλε τον γκολ θα έπαιρνε και την νίκη. Δύο πολύ καλές ομάδες, συγχαρητήρια και στους αντιπάλους. Έτυχε και βάλαμε εμείς τον γκολ, ισοδύναμες ομάδες. Είμαι πολύ χαρούμενος για την νίκη, γιατί είναι μια από τις δυνατές ομάδες του πρωταθλήματος. Σκυμμένη το κεφάλι κάτω, δυνατά και σιγά σιγά ένα παιχνίδι με παιχνίδι για να το στόχο μας να έχουμε μια καλή εικόνα πάνω απ' όλα. Γιατί είμαστε ένα νεανικό σύνολο, δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Να έχουμε μια καλή εικόνα πάνω απ' όλα. Είδαμε ότι ο ρεφ δεν έβγαλε ούτε μια κίτρινη κάρτα. Βοήθησε αυτό να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Άφησε το σκληρό παιχνίδι, αθλητικά πάντα. Ναι. Δεν ήταν αντιαθλητικά. Αυτό εντάξει, το άφηνε λίγο παραπάνω. Αυτό βοήθησε να παίξετε καλύτερη μπάλα εσείς? Εντάξει, δεν βοήθησε, ήταν ένα σκληρό παιχνίδι. Ήταν πολύ τακτικό και σκληρό παιχνίδι. Ναι. Αυτό. Πού αφιερώνεις την νίκη σου?
στην ομάδα μας. Στην ομάδα μας, γιατί είμαστε μια οικογένεια, από μικρά παιδιά απαρτιζόμαστε κυρίως, γι' αυτό. Και δώσε και ένα μήνυμα στο φιλάθλο κόσμο. Στο φιλάθλο κόσμο να προσπαθεί να είναι κοντά σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, γιατί εντάξει, και εμείς προσπάθεια κάνουμε, δεν είμαστε επαγγελματίες. Αυτό, να, μια προσπάθεια από όλους τους φορείς να είναι λίγο κοντά μας για να βγει και ένα ωραίο αποτέλεσμα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνεχεία για τη δουλειά που κάνετε και προσπαθείτε όσο μπορείτε να αναδεικνύετε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Σας ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Γεια σας. Πολύ ωραία.